Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο στούντιο την κυρία Μαρία Βασιλιάδου, υποψήφια δήμαρχο Αγλατζιάς. Καλό μεσημέρι, καλό κυρία μεσημέρι, Βασιλιάδου. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιάδη. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα θα φιλοξενήσουμε όλους τους υποψηφίους. Ξεκινήσαμε από χθες. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να βάλετε υποψηφιότητα, κυρία Βασιλιάδου? Αυτή είναι μια ερώτηση που υποβάλλεται σχεδόν καθημερινά, ναι, από τους συναδέρφους σας. Mm-hmm. Εμείς απαντούμε πολύ απλά. Αγαπούμε την πόλη μας. Έχουμε μεγαλώσει η πόλη και εμείς. Είστε Αγλαντζιώτης, έτσι. Ναι, όταν αποφάσισα στα πολύ νεανικά μου χρόνια να κατοικήσω στην Αγλαντζιά, η Αγλαντζιά ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή τότε. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω μεγαλώσαμε μαζί. Και βρισκόμαστε σε μια φάση ορίμανσης και η Αγλαντζιά και εγώ, και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η Αγλαντζιά είναι πράγματι σε ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή, κύριε Φινεγαρίδη, και θεωρώ ότι είναι μια σύγχρονη πόλη. Έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, αλλά είναι μια πόλη η οποία είναι έτοιμη ακριβώς να μπει σε μια νέα εποχή. Είναι μια πόλη η οποία πρέπει να γίνει έξυπνη πόλη, να ψηφιοποιηθεί. Βρισκόμαστε πια στο χώρο της τεχνολογίας. Ναι, όταν λέτε να ψηφιοποιηθεί, εννοείται τι? Οι υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες να μπορούν να γίνονται ψηφιακά. Πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα ψηφιακή του Δήμου. Ναι. Ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει μια συνεχής επικοινωνία με τους δημότες. Γιατί θεωρώ ότι οι δημότες μας θα πρέπει να είναι το κέντρο, να είναι το κύτταρο της πόλης, να έχουν τον πρώτο λόγο, να αισθάνονται και να είναι προνομιούχοι, γιατί ακριβώς ζουν στην Αγλαντζιά, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές, γιατί οι τοπικές αρχές πρέπει να υπηρετούν τον δημότη. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και θα πρέπει να μπορεί, ίσως με μια πρώτη κίνηση, με ένα τμήμα εξυπηρέτησης των δημοτών, να μπορεί να θέτει ενώπιον του Δήμου το πρόβλημα, είτε μικρό είναι είτε μεγάλο, και να λύνεται άμεσα και αποτελεσματικά. Ο Δημότης πρέπει να ακούεται, πρέπει ο Δήμος να έχει τα ότα ανοιχτά. Είμαι Δημότης Αγλαντζιάς, αισθάνομαι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, mm-hmm, και στην παρούσα φάση, και θα ήθελα πραγματικά να εμπλέξω στην όλη διαδικασία τους δημότες και τις δημότησες της Αγλαντζιάς, ούτως ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε, ούτως ώστε η Αγλαντζιά πραγματικά να γίνει μια ακόμα πιο σύγχρονη πόλη, αλλά ταυτόχρονα να είναι και λειτουργική και ως προς τις υποδομές, γιατί είναι μια ζώσα πολιτεία και συνέχεια χρειάζεται να γίνονται πράγματα. Συνέχεια πρέπει να γίνονται δρόμοι, να γίνονται πεζόδρομοι, να γίνονται ποδηλατόδρομοι, φωτισμός. Όλα αυτά τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι εκ των όνων κάνευ. Ναι. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Mm-hmm. Για να είναι μια πόλη που στέκεται δίπλα στο δημότη, κυρίως στις ευάλωτες ομάδες και στον κάθε ένα από εμάς, διότι έχω και συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμα μου και για νέα ζευγάρια, για στέγαση, για οικογένειες με παιδιά, για αναβάθμιση των κέντρων φύλαξης των παιδιών και την επέκταση του ωραρίου, ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι γονείς, επέκταση και του θερινού αυτά σχολείου. Πώς θα γίνουν μέσω του Δήμου, δημοτικά, θα φυσικά, είναι δημοτικά. Φυσικά, ναι, σίγουρα. Ναι. Αυτά όλα, επίσης είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη και για την τρίτη ηλικία, και στο πρόγραμμα μου προτείνω ένα πλαίσιο πολιτικής αξιοπρεπή γυρατιά, ούτως ώστε να στηριχθούν και οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένους, αλλά ταυτόχρονα να βαθμιστεί και η υφιστάμενη στέγη, αλλά όχι μόνο σε θέματα υποδομών, και σε ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών. Γιατί οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας έχουν και άλλες ανάγκες. Θέλουν να δραστηριοποιηθούν, να εμπλακούν μεταξύ τους, να επικοινωνήσουν, ακόμα και στην εμφάνιση. Θέλω να πω ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, mm-hmm, για ευάλωτες ομάδες, και ταυτόχρονα να είναι μια πόλη η οποία να δίνει ευκαιρίες. Ευκαιρίες στους δημότες της, ευκαιρίες και απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και επιμόρφωση και κατάρτισης, γιατί πολιτισμού, ανάπτυξης πολιτισμού, και όλα αυτά τα έχω στο πρόγραμμα μου με συγκεκριμένες προτάσεις και με τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθούν. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται να υπάρχουν πόροι για να πραγματοποιηθεί. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε στις υποδομές, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιοχές
περιοχές που είναι υποβαθμισμένες και θα πρέπει να αναβαθμιστούν και χρήζουν βελτίωσης. Χρήζουν βελτίωσης, σίγουρα ναι. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες χρήζουν να εσκύψει πάνω ο Δήμος ώστε να τους δώσει μια διαφορετική ανάσα. Θα στεκόμουν συγκεκριμένα στον πυρήνα της Αγλαντζιάς, εδώ κοντά μας. Ναι. Ο πυρήνας της Αγλαντζιάς είναι πάρα πολύ όμορφος και είναι συνδεδεμένος και με το σκαλί και με τις σπηλιές που ήδη ίσως να γνωρίζετε ότι έχουν πέσει οι σπηλιές, είναι κλειστές λόγω κατολισθήσεων. Ναι. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι μόνο για τις σπηλιές, αλλά είναι και για τους δύο λόφους της Αγλαντζιάς και τις παρυφές. Και θα πρέπει το κράτος άμεσα να επιληφθεί, γιατί είναι θέμα του κράτους. Και είναι ένα project, ένα πρόγραμμα το οποίο χρειάζεται ένα εκατομμύριο για να γίνει, αλλά κινδυνεύουν άνθρωποι. Το χειμώνα σπίτια πλημμυρίζουν και με τα όμβρια τα γενικά. Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, αλλά αυτό είναι θέμα καθαρά υποδομών. Ήθελα όμως να σταθώ λίγο στο πρόταση μου για δημιουργία Καλλιτεχνούπολης. Ναι. Ξέρετε, οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένοι γενικά στον τόπο μας και θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε εκείνα τα δεδομένα ούτως ώστε να κάνουμε μια Καλλιτεχνούπολη στο κέντρο της Αγλαντζιάς εκεί στον πυρήνα, έχω ήδη κάνει επαφές με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Σήμερα είχα και τη χαρά να μιλήσω μαζί με τον κύριο Μιχαηλίδη που είναι ένα σύνδεσμο ειδικών ενδιαφερόντων και πολιτιστικού τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού δηλαδή. Ναι. Και ένιωσα ότι υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί οι οποίοι πραγματικά μπορεί να σταθούν αρρωγοί όταν εσύ έχεις το όραμα και έχεις τη διάθεση και τη μεθοδικότητα για να προχωρήσεις και να το εφαρμόσεις. Ναι. Όταν λέτε Καλλιτεχνούπολης, τι εννοείτε ακριβώς, εξηγήστε μας το. Τι θα περιλαμβάνει. Θα ανοίξει βασικά τον δρόμο ούτως ώστε να έρθουν καλλιτέχνες διαφόρων εικαστικοί, ηθοποιοί, ναι. Να δημιουργηθούν φεστιβάλ, να δημιουργηθούν, να γίνονται εκεί παραστάσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Άρα θα είναι μια συνεχής και η οποία θα στεγάζει κιόλας αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο Δήμος έχει και ιδιόκτητα εκεί, αλλά ταυτόχρονα όταν αναπτυχθεί η περιοχή, εγώ πιστεύω ότι θα εμπλακούν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν περιουσίες και θα αναβαθμιστούν οι περιουσίες τους. Και θα καταφέρει η Αγλαντζιά να προσελκύει τουρισμό, όχι μόνο τον γενικό τουρισμό που όταν έρχεται στη Λευκοσία δεν έχει και τίποτε να δει, άρα θα έρχεται στην Καλλιτεχνούπολη της Αγλαντζιάς, στο κέντρο πολιτισμού της Λευκοσίας, ναι. Και ταυτόχρονα θα προσελκύει ένα τουριστικό ρεύμα πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος θα αφήνει και πάρα πολλά χρήματα, θα δημιουργήσει αναπτυξιακή πορεία σε σχέση με την εστίαση, με τη διαμονή. Αυτό σημαίνει λεφτά στα ταμεία του Δήμου. Πόροι, μάλιστα. Δηλαδή, επιπρόσθετοι πόροι, οι οποίοι θα μπορούν να μεταφραστούν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε κοινωνική πολιτική, σε πολιτική συνοχής και στήριξη των ευάλωτων ομάδων των δημοτών μας. Ναι. Επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό το θέμα με το Παλάδιο και την δημιουργία του κέντρου για αιτητές ασύλου, η δική σας θέση ποια είναι, κυρία Βασιλιάδη? Αυτή τη θέση τη δική μου την έχω εκφράσει και το πρωί στην κυρία Βρετού, ναι. Στο πρωινό δρομολόγιο, και θα την επαναλάβω και τώρα. Σήμερα άκουσα για πρώτη φορά τον κύριο Περιστιάνη να αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να πω ότι είναι με πολύ μεγάλη χαρά που τον άκουσα να λέει ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει στόχο να γκετοποιήσει τους ανθρώπους και εξήγησε. Και επίσης αναφέρθηκε σε στήριξη ευάλωτων ομάδων, παιδιών, γυναικών, έγκυων, θυμάτων εμπορίας, και τέτοιες ομάδες ανθρώπων που αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα θα παραμένουν εκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είπε ο κύριος Περιστιάνης, ναι. Και τον άκουσα με πολύ προσοχή και συμφωνώ, ναι. Και με την κυρία Βρετού όμως, η οποία είπε ότι δεν είχαμε μέχρι στιγμής την εικόνα και υπήρχε μια συνεννοησία και μια μη ορθή ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αφέθηκε αυτό όλο το εγχείρημα χωρίς καμία πληροφορία. Και, είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις ο κύριος Περιστιάνης. Πότε τις έκανε τις δημόσιες δηλώσεις? Αν θυμάμαι καλά, την περασμένη εβδομάδα είχε κάνει δηλώσεις και σε ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Εγώ προσωπικά. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Περιστιάνης, όπως και οποιοδήποτε ΜΚΟ, οφείλει να προχωρήσει μια δημόσια λογοδοσία και μια δημόσια διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και από τη στιγμή που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύσει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το χρειάζονται, και είναι άνθρωποι πρόσφυγες, είναι άνθρωποι που έφυγαν από εμπόλεμες περιοχές, είναι
αυτό που λέω είναι ότι και εμείς τώρα, αν λάβεις υπόψη τι γίνεται στην περιοχή μας, είμαστε και εμείς υποψήφια θύματα αύριο. Και πρέπει να μπαίνουμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και πρέπει να τους στηρίζουμε. Αλλά υπάρχει. Υπήρξαμε θύματα. Και υπήρξαμε, ναι. Υπήρξαμε και θύματα, ναι. Στην πορεία του χρόνου, αλλά τώρα είμαστε και υποψήφια θύματα ξανά. Ναι. Γι' αυτό εμείς. Άρα έχετε αναθεωρήσει, επειδή κάνατε μία τοποθέτηση ότι. Ήσασταν εναντίον. Εγώ. Εξηγήστε μας το. Όχι, δεν έκανα ποτέ να την πει. Ναι. Εγώ είμαι σοσιαλίστρια. Είστε υπέρ. Εμάς η ιδεολογία μας είναι προς Θεού. Εμείς αγωνιζόμαστε, κύριε Φινιγαρίδη, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, του ανθρώπου, ανεξάρτητα φυλής, θρησκείας, καταγωγής, ακόμα και σεξουαλικών επιλογών και εμφάνισης. Και μάλιστα εγώ πηγαίνω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά φόρα, μέσα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και εγώ να είμαι εναντίον. Αυτό λέτε τώρα. Ότι είστε εγώ υπέρ. Πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ευάλωτες ομάδες και θεωρώ ότι υπάρχει ευθύνη σε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Ένα παιχνίδι δηλώσεων και αντιδηλώσεων και μια συστηματολογία και μια άγρα ψήφων μέσα από αυτή την. Με εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και με εκμετάλλευση, λυπούμε να πω, και των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είναι ανενημέρωτοι, οι οποίοι δεν έτυχαν εκείνη την ενημέρωση για να ξεφύγουν από κάποια γρανάζια φόβου και ανασφάλειας και θα έπρεπε, εγώ πιστεύω ότι αυτό ξεκινά από, υπάρχουν υπεύθυνοι. Υπεύθυνο είναι το κράτος γιατί έχει μια διάτρητη πολιτική μεταναστευτική ασύλου και ένταξης. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Και το δεύτερο, οι ΜΚΟ και οι συγκεκριμένοι που έχουν να διαχειριστούν σχεδόν 1 εκατομμύριο, θα έπρεπε να διαθέσουν και θα πρέπει να το ξέρουν κιόλας. Είναι κοινωνικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ότι από τη στιγμή που και ο ίδιος ο κ. Περιστιάνης είπε ότι θα πρέπει να συναλλάσσονται με τους κατοίκους της περιοχής και το έχω γράψει. Ναι. Και οι Κύπροι, λέει, δεν είναι ιδιαίτερα έτοιμοι να δεχτούν τους πρόσφυγες. Ωραία. Τι κάνουμε για να τους κάνουμε συμμέτοχους σε αυτό το πράγμα? Άρα γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι οι Κύπροι. Εκστρατεία ανημέρωσης, λέτε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι συμμέτοχοι οι κάτοικοι. Μάλιστα. Εγώ δεν θεωρώ ότι εκείνοι οι κάτοικοι εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Ολοκληρώστε για αυτό το θέμα. Ναι, θεωρώ ότι αυτοί δεν είναι όλοι μαζεμένοι, όλοι εκείνοι οι ρατσιστές, οι ξενόφοβοι, οι άνθρωποι μαζεύτηκαν σε εκείνη την περιοχή. Είναι άνθρωποι με οικογένειες και παιδιά, οι οποίοι επειδή βλέπουν και ακούν διάφορα, ακούν βιασμούς, μαχαιρώματα και τέτοια. Και φοβούνται και είναι ανασφαλής και αφήνεται ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης πολιτικής πρωτοβουλίας να ενημερωθούν και να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Αφήνονται κάποιοι να διεισδύσουν στον κοινωνικό ιστό και να μολύνουν και να επεκτείνουν την επιρροή τους στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι ρατσιστικά, φασιστικά και ακροδεξιά. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι ευθύνη. Έχουν ευθύνη και το κράτος και οι ΜΚΟ που αναλαμβάνουν τέτοια προγράμματα. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Θα σας ρωτήσω για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή υπάρχει ένα πλάνο για την Αγκλαντζά να πάει στο Μητροπολιτικό Δήμο της Λευκοσίας. Η θέση μας είναι πάρα πολύ καθαρή. Εσείς τι λέτε? Πάρα πολύ καθαρή. Αυτό. Ναι. Η θέση μας είναι ότι η δημιουργία ενός τεράστιου, μεγάλου, δυσλειτουργικού γραφειοκρατικού Δήμου, ο οποίος θα έχει 200.000 περίπου δημότες, είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε οι δημότες να αισθάνονται ότι είναι δημότες και ότι συμμετέχουν, ακριβώς μίλησα και για συμμετοχικότητα προηγουμένως, και να μην είναι αριθμοί σε κάποιο αρχείο. Ναι. Θεωρούμε ότι δεν θα υποβοηθήσει οποιασδήποτε αναπτυξιακές πολιτικές καθοριστικά. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Θεωρούμε ότι η Αγλαντζά μαζί με το Γέρι και τα Λατσιά που γειτνιάζουν και είναι όμορφοι χώροι, θα μπορούν στην πορεία του χρόνου να ενωθούν, να έχουν όσμωση και πραγματικά να προσφέρουν αυτό που λέμε, γιατί όντως θα πρέπει να μειωθούν οι δήμοι, σε αυτό συμφωνούμε, και θα προσφέρουν στους δημότες τους, στο σύνολο των δημοτών, και υπηρεσίες οι οποίες συμπλεγματοποιημένες, άρα θα μειωθούν οι φόροι, αναπτυξιακά προγράμματα. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα δεν θα χάσουν την ταυτότητα τους και δεν θα αισθάνονται οι δημότες αριθμοί. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλιάδου. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.